Έχουμε Νίκο και κύριε Κυρίτση. Και ήρθε μαζί μας η κυρία Καϊλή να την καλωσορίσουμε. Είσαστε νέοι άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι λαϊκίστικη αυτή η προσέγγιση. Είναι σοβαρή. Δηλαδή ένας άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το φτάσει στο. Όχι, να. Πολύ θα το φτάσει. Δεν το έχω φτάσει ποτέ. Όχι, ποτέ. Πολύ θα το φτάσει. Πολύ θα το φτάσει. Πολύ θα το φτάσουν. Μάλιστα στις προηγούμενες εκλογές, όχι μόνο το φτάσανε, το ξεπεράσανε. Ίσως. Και άλλοι το ξεπερνάνε χωρίς να φαίνεται στα χαρτιά. Κύριε Παπαπηλήση, καθόλου. Κυρία Καϊλή, μάχη για να είσαστε τρίτο κόμμα. Κάποιοι κακοί λένε μάχη για να μπείτε και στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή έχετε δύο προβλήματα. Το ένα να πείσετε τον κόσμο να σας ψηφίσει και το δεύτερο να πείσετε τον κόσμο ότι το άλλο κομμάτι που έφυγε από το Πασόκ είναι σημαντικό κομμάτι. Έτσι δεν είναι χθεσινοί αυτοί που φύγανε. Ήτανε μέχρι χθες συντροφή σας. Και υπουργοί. Έτσι. Είναι δύσκολη η ζωή για σας αυτή την εποχή. Καταρχήν, όπως λέτε, αφού υπάρχει ένα παρελθόν, ο κόσμος μπορεί να κρίνει και βλέπει αν κάποιος φέρνει το νέο ή όχι μετά από μια πορεία κυβερνητική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τι φέρει ο καθένας και δεν γνωρίζουμε ποιο πολιτικό κενό προσπαθεί να καλύψει. Αν βρισκόμαστε τώρα απέναντι σε ένα εγώ ή σε μια προσωπική στρατηγική, πρέπει να σας πω ότι από αυτή την πλευρά είμαστε το εμείς. Είναι μια παράταξη που αποδεικνύεται ότι συσπυρώνεται και τα νούμερα δεν δείχνουν όλα όσα λέτε ή θα μπορούσαν να συμβούν, αλλά δεν συμβαίνουν. Δεν λέω τίποτα εγώ. Ναι, λέω τώρα τα σενάρια. Δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Ήταν δύσκολο. Είναι μία εβδομάδα πριν ήταν μία εβδομάδα πριν την προκήρυξη των εκλογών ουσιαστικά. Έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε το θέμα και των ψηφοδελτίων. Οι άνθρωποι μας είναι κοντά και θα δώσουν τη μάχη και μάλιστα σε δύσκολες εκλογές, όπως λέτε. Καθώς όταν διεκδικείς να είσαι το τρίτο κόμμα, είναι λίγες οι εκλογημένες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, έχουμε στρατιώτες στην παράταξη, οι οποίοι στα δύσκολα έχουν γυρίσει πίσω. Έχετε και ένα άλλο πρόβλημα. Να δώσουν μέχρι αυτή τη τώρα μάχη. Υπήρχε μια ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία γιατί. Mm-hmm. Συγκυβερνούσατε. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω. Απόλυτη... Στο εξωτερικό υπάρχουν συνεργασίες και κουλτούρα συνεργασίας χωρίς να θεωρεί κανείς ότι ταυτιζόμαστε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Καθώς... Αλλά από την πλευρά σας υπήρχε πλήρης ταύτιση. Όχι από την πλευρά μας. Ο κόσμος. Όχι από την πλευρά μας. Αφού σας έλεγε ότι είσαστε συνιστός από την Ελλάδα. Εγώ θα είμαι. Εγώ ρωτάω και σαν μου απαντάτε. Ξέρετε, δεν είναι θέση δική μου. Σας καταλαβαίνω και καλά. Συνάδελφοι είμαστε και το ξέρετε. Για να το θυμίσω κιόλας. Θα θυμίσω ότι με τον Ένθια διαφωνήσαμε κάθετα και γίνονται οι διορθώσεις τώρα σχεδόν 6-8 μήνες μετά. Διαφωνήσατε και ψηφίσατε. Έγιναν κάποιες διορθώσεις και είπαμε ότι δεν υπήρχε χρόνος. Οι διορθώσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Ο ΕΙΤΙΔΕ που δεν θέλαμε να υπάρχει για να αλλάξει, για να βελτιωθεί. Χειροτέρευσε τρεις φορές περίπου. Αυτό ήταν έργο του ΠΑΣΟΚ που κράτησε όσο μπορούσε χαμηλότερα αυτή την επιβάρηση. Αλλά θα σας μιλήσω. Κρατήσαμε την υγεία δωρεάν. Έγινε η μάχη για τις 100 δόσεις. Έγιναν δηλαδή πράγματα τα οποία επειδή δεν ήμουν και βουλευτής, δεν μπορούσα να τα αναφέρω αναλυτικά, αλλά γινόντουσαν μάχες μέσα στα υπουργεία και στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ο κόσμος γιατί δεν το εκτίμησε. Για να συγκρατηθούν τάσεις. Ο κόσμος για εσάς, γιατί ξέρετε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες. Ακροδεξιές φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Καϊλή, η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες, αλλά δεν έχει τις απώλειες του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία έχει. Έχει μια απώλεια από τα ποσοστά της. Στην πόλωση, κύριε Μουδάκη, συμβαίνει. Αφήστε να δούμε σε 15 μέρες τι θα γίνει. Γιατί και πριν δύο χρόνια οι δημοσκοπήσεις άλλα λέγανε και άλλο έγινε στο τέλος. Αφήστε να δούμε. Όχι, λέω σε σχέση με τα ποσοστά του παρελθόντος. Δηλαδή, έτσι, γιατί ακόμα και να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία θα είναι... Πρώτη με ένα ποσοστό το οποίο θα απέχει από τα πρώτα ποσοστά. Και εδώ μιλάμε πρώτος, ότι δίνει μάχη το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαμικρό, να συγκεντρώσει ένα 5%. Υπάρχει, νομίζω ότι καλύτερα είναι να μιλάμε, ίσως είναι και πιο υγιές να μιλάμε για συνεργασίες σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους. Αν είχαμε από το 2010, αν είχαμε ζητήσει να είμαστε 180 βουλευτές που θα ψηφίζαμε για το εθνικό σχέδιο και την εθνική στρατηγική, ίσως να μην φτάναμε ποτέ να ξαναρισκάρουμε τη χώρα. Εδώ χρειάζεται μια συνένεση με όλες τις δυνάμεις που μας θέλουν μέσα στην Ευρώπη. Γιατί να σας πω και κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει και με 30 και με 35% έχει απέναντι ένα 65%. Δεν είναι ο λαός το 35%. Αλλά πρέπει να μιλήσει και η ΕΠΑ. Εγώ θα, επειδή καταλαβαίνω ότι πρέπει να διακόψω και να πω το εξής. Εδώ υπάρχουν, ξέρετε, και μέσες λύσεις, οποίες μπορεί κανείς να. Κυρία Καϊλή, συμφωνείτε εσείς με τον όρο λαθρομετανάστης? Καταρχήν είναι λάθος όρος. Το λέτε στον εκλογικό σας εταίρο. Δεν υπάρχουν ούτε λαθρέοι άνθρωποι ούτε παράνομοι. Υπάρχουν παράτυποι μετανάστες και υπάρχουν και πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες. Για να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Και υπάρχουν και τρομοκράτες, υπάρχει φονταμενταλισμός. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν πρέπει ούτε να καλλιεργούμε το μίσος, ούτε να μπλέκουμε τη θρησκεία με την τρομοκρατία.
δημοκρατία. Ακούτε, λοιπόν, κύριε Παπαμίκο. Είμαστε, είναι επικίνδυνες λέξεις για εμάς. Δεν έχω πρόβλημα. Μισό λεπτάκι. Είπα, μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Εγώ τώρα έχω βάλει εδώ πέρα δύο διαφορετικές ιδεολογίες. Καλά, δεν είναι δικιά μας ακραία θέση, κυρία Καηλή. Αυτό που είπα τις προτάσεις μας. Έλεγχος των συνόρων, είπαμε. Ναι, σωστά. Αλλά η λαθρομετανάστευση, γνωρίζετε ότι είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποιείται ευρωπαϊκά, θεωρείται λανθασμένη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για λαθρέους ανθρώπους. Κυρία Καηλή, με εσάς θα γυρίσω. Μιλάμε για παράτυπες διαδικασίες. Με εσάς θα γυρίσω. Πρέπει να κόψω για διαφημίσεις. Υπάρχει πάντως μια ευαισθησία όταν μιλάμε για τέτοια θέματα. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτό μέσα σε μια συγκεκριμένη. Έχουμε λοιπόν τις δύο. Τι θα κάνετε εσείς όταν μπείτε στη Βουλή με το μικρό ποσοστό σας, αλλά απαραίτητο σε περίπτωση συνεργασίας. Θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Θα συνεργαστείτε και με το ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας θέλει. Δηλαδή μπορείτε να πείτε ότι εμείς θα δώσουμε. Δεν θα συνεργαστούμε, αλλά θα δώσουμε ψήφο ανοχής, γιατί υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο. Έχετε δίκιο. Εσείς να πείτε, ωραία, δεν συμφωνούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει συνεργασία μαζί μας, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή για ψήφο εμπιστοσύνης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν. Κύριε Παπαδάκη, οι δεδομένοι τελειώσαν, οι δεδομένοι είναι μόνο για τον ελληνικό λαό. Το αφήνετε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Ως εκεί. Να δώσετε μέσα ψήφο, να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης ή ανοχής. Ευρωπαϊκή πορεία, ξαναλέγω, εκεί μπορούμε να μιλάμε για συνεργασία. Επιστρέφουμε. Τρελό κενό μιλάμε αυτό. Κυρία Καηλή, ρεαλιστικά δεν πάτε για την πρώτη θέση. Παλεύετε. Τα δύο κόμματα παλεύουν για πρώτη δεύτερη θέση. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς παλεύετε για την τρίτη θέση. Για πείτε λοιπόν, ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που θα κάνει τον κόσμο να πιστεί, αν δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι μετά από όσα περάσαμε, μια περιπέτεια δύσκολη που και η Δημάρ και το λαό σε μια συγκυβέρνηση είδατε ότι εξαφανίστηκαν από το πολιτικό σκηνικό, θα σας πω ότι αναλάβαμε τεράστια ευθύνη, δυσανάλογη. Για μένα όφιλε η κυβέρνηση να έχει επιδιώξει να είναι 180 βουλευτές στην αρχή της κρίσης. Άρα νομίζω ότι ως εγγυητές της επόμενης ημέρας. Ότι θα καταφέρουμε να είμαστε σε ένα τραπέζι συζητώντας για μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης σε βασικές αρχές, προγραμματικές όμως και ευρωπαϊκή και σε μια ευρωπαϊκή προοπτική, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά, γιατί ακούω διάφορες εκφράσεις υποτιμητικές για το ποσοστό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί κανείς σε ένα τόσο πολλωμένο κλίμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει εναλλακτική. Το να αφήσουμε την τρίτη θέση στη Χρυσή Αυγή είναι τεράστιο λάθος. Το να θεωρήσουμε ότι ένα ασαφές κόμμα ή μια προσπάθεια να γίνει κόμμα όπως το Ποτάμι ως Νέα Δημάρ για να είναι χρήσιμο αλλά εντελώς απολύτικο, καθώς υπάρχει ένα πρόγραμμα καθόλου κοστολογημένο, δεν μπορεί να είναι λύση ασφάλειας. Οπότε μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για συνέπεια, μιλάμε για προγραμματικές θέσεις. Και αν μη τι άλλο, το ότι συγκρατήσαμε συγκεκριμένα πράγματα και καταφέραμε να περάσουμε αυτές τις, δυστυχώς έχουμε απαξιώσει ακόμα και τις κόκκινες γραμμές, αλλά τις περάσαμε μέσα σε μια τόσο δύσκολη συγκυβέρνηση. Την επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει σε μια ομάδα με περισσότερες πολιτικές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαμίκο και την κυρία Καηλή. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Κυρίτσι για την εκλογή του. Για την εκλογή του. Γιατί για τα κόμματα δεν θα πω καλή επιτυχία, γιατί θα ήμουν υποκριτής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας εδώ.